Κοριτσοχρονιά λοιπόν, κοριτσάκι, το πρώτο παιδί της χώρας για το 2024 και μάλιστα από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στη ροή της εκπομπής να δούμε τι γίνεται. Όπως σας προαναγγείλαμε, θα μιλήσουμε πολύ για το λιμάνι του Ηρακλείου. Και θα μιλήσουμε για το λιμάνι του Ηρακλείου γιατί φαίνεται πως το 2024 θα είναι η χρονιά του, όπως βεβαίως φαίνεται πως ήταν και η χρονιά του το 2023, με δεδομένο ότι και αλλαγές έχει, αλλά και ρεκόρ έχει καταρρύψει. Είναι μαζί μας εδώ ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Βαρδαβάς. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά. Θα σας δεσμεύσω, κύριε Βαρδαβά. Είστε ο πρώτος καλεσμένος του 2024 στην Κρήτη σήμερα. Προσέξτε καλά. Πρέπει να μας κάνετε καλό ποδαρικό. Λοιπόν, πιστεύω θα μας φέρει γούρι. Σαν την Τρουαζιέρα κάπως. Εύχομαι να σας φέρω γούρι. Είμαι γουρλής πάντως. Α, είστε γενικά. Ωραία, το κρατάμε. Οπότε πιστεύω ότι θα πάτε καλά και το εύχομαι πράγματι να πάτε καλά, γιατί έχετε και τις ικανότητες για να πάτε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Η κρουαζιέρα πάντως πετάει, πάει πολύ καλά στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κρουαζιέρα. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ξεπέρασε ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις τις δικές μας. Μπορώ να σας πω από τα στοιχεία που έχουμε ότι κάναμε ρεκόρ 15 ετίας ως προς τις επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και επίσης έχουμε καλλιεργήσει το έδαφος πάρα πολύ καλά, που πιστεύω ότι νέο ρεκόρ θα υπάρξει το 24. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μηνύματα. Είδα στο site Βεβαίως. Του Οργανισμού Λιμένος ότι υπάρχει ήδη κινητικότητα για τα και ημερομηνίες δεσμευμένες για τις κρουαζιέρες. Έχουμε προκρατήσεις οι οποίες ξεπερνούν περίπου, είναι παραπάνω από γύρω στο 12% από τις προκρατήσεις του 2023. Ευελπιστούμε ότι οι επισκέπτες θα πλησιάσουν τους 480.000 από τους 385 που είχαμε φέτο. Πραγματικά δουλέψαμε πάνω στην κρουαζιέρα με ικανά στελέχη και του Διευθύνοντος Συμβούλου αλλά και των υπαλλήλων που ασχολούνται με την κρουαζιέρα και απέδωσαν καρπούς τις προσπάθειές μας αυτές. Το ευχάριστο για το 24 επιπλέον ακόμα είναι ευχάριστο είναι ότι ήδη θα έχουμε 32 προσεγγίσεις, 32 κρουαζιερόπλια home port από το Ηράκλειο. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα τα στοιχεία της κρουαζιέρας, είναι το home port, επειδή από εδώ θα επιβιβάζονται και εδώ θα αποβιβάζονται οι ταξιδιώτες μετά από μια εβδομάδα. Κύριε Βαρδαβά, το 2023 βλέπω εδώ με τα στοιχεία που δώσατε στη δημοσιότητα 253 κατάπλη κουραζιεροπλοίων. 253 προσεγγίσεις ήταν το 2023. Αυτές θα προσεγγίσουν τις 300 τόσες, 10 το 24, τις προκρατήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι δυναμικό, θα ναι, μπορούσε... Ναι, έχουν ήδη κρατηθεί αυτές τις θέσεις. Τώρα, δεν ξέρουμε αν δεν υπάρξουν απρόβλεπτοι παράγοντες, εάν όλα κυλήσουν ομαλά με τα δεδομένα, πάντως τα σημερινά, έχουμε αυτά τους αριθμούς που σας είπα, που πιστεύω ότι θα είναι ένα νέο ρεκόρ για το 2024 στην κρουαζιέρα στην Κρήτη. Αυτό πιστεύετε, αν μου επιτρέπετε, αυτό πιστεύετε ότι οφείλεται σε ένα σημείο και στο γεγονός ότι τουλάχιστον την περίοδο του κορονοϊού, που ήταν όλα δύσκολα, είχαμε δημιουργήσει μια καλή βάση, είχαμε μια καλή πρακτική και κάπως εκεί χτίσαμε, ας πούμε. Κοιτάξτε, εμείς παραλάβαμε το 2020, στις 19 του 2020 που πήγαμε, τοποθετήκαμε στη νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Οι επισκέπτες το 2019 από κρουαζιέρα ήταν 307.000. Εάν τώρα υπολογίσετε ότι δύο χρόνια το 20 και πάνω από το μισό χρόνο το 21 ήταν νεκρά χρόνια για το λιμάνι του Ηρακλείου λόγω της καραντίνας, λόγω COVID και. Αυτό που πετύχαμε μέσα σε 2,5 χρόνια πραγματικά ήταν ένας άθλος. Αλλά το είχαμε βάλει και ως στόχο από την αρχή που πήγαμε στη διοίκηση ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την κρουαζιέρα, χωρίς όμως να παραμελήσουμε και το εμπορικό κομμάτι του λιμένα Ηρακλείου, που και αυτό είχε ανάπτυξη μέσα στην τετραετία. Και πραγματικά πετύχαμε. Πώς το πετύχαμε? Με συμμετοχή σε συνέδρια, σε εκθέσεις, σε φόρουμ, με διαφήμιση καλή για το νομό του Ηρακλείου. Είναι αυτό που λέμε εξωστρέφεια, δηλαδή και μια εξωστρεφής παρουσία σε Βεβαίως. Σημαντικά γεγονότα. Σας το έλεγα παρακάτω ότι ένα κομμάτι του απολογισμού για τη τετραετία αυτή είναι και η εξωστρέφεια που δώσαμε στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, που πραγματικά την προηγούμενη τετραετία πριν από εμάς δεν υπήρχε. Ήτανε
δεν συζητιόταν καθόλου το λιμάνι του Ηρακλείου. Όταν εμείς πήγαμε, αυτό θέσαμε σαν στόχο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Συνεργαστήκαμε άριστα και με τους φορείς του Ηρακλείου, και με το Δήμο και με την Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Όλες αυτές οι συνιστώσεις έδωσαν μια συνισταμένη που είναι ορατή πλέον το 2023 και θα φανεί ακόμα περισσότερο το 2024. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα και με δεδομένο ότι προβλέπεται αυτή η αύξηση, περαιτέρω αύξηση στην κρουαζιέρα, θα ανοίξετε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία σας με τον εμπορικό κόσμο για να έχει και αντίκτυπο, πια ουσιαστικό αντίκτυπο και στην οικονομία της Κρήτης. Έτσι κι αλλιώς και το 2023 είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτύπωμα, οικονομικό αποτύπωμα στην αγορά του Ηρακλείου. Πιστεύω ότι το 24 θα είναι πολλαπλάσια καλύτερα, γιατί αφού σας λέω ότι θα υπάρχουν 32 home port κρουαζιερόπια στο Ηράκλειο, καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα στην αγορά του Ηρακλείου από τα home port είναι σχεδόν τετραπλάσια από τους επιβάτες που έρχονται, κάθονται 3 φορές και φεύγουν. Άρα από εκεί και μόνο προκύπτει ότι οπωσδήποτε και ως προς τα έσοδα θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά το 24. Πάντως αυτή, κύριε Βαρδαβά, βλέπω από τα στοιχεία που μας τίμησαν έτσι ιδεόντως με την παρουσία τους, με τις αφίξεις, είναι οι Αμερικανοί, έτσι. Ένα στους 4 ήταν από τις ΗΠΑ. Ήταν και πολύ καλό ποσοστό των Αμερικανών. Το 25% των επισκεπτών του 2023 είναι Αμερικανοί. Και αμέσως μετά είναι οι Ιταλοί με ένα 15% νομίζω, είναι μετά οι Άγγλοι, Γερμανοί. Και οι Γερμανοί, ναι. Αυτές είναι οι 4 πρώτες εθνικότητες. Ναι, έχει και από άλλες εθνικότητες, αλλά τα ποσοστά τους είναι πολύ μικρότερα. Ουσιαστικά είναι και αυτοί που έρχονται γενικότερα ως τουριστές στην Κρήτη. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, Μέρη, έχουμε όμως, πέρα από την κρουαζιέρα, έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη, έτσι, για το λιμάνι του Ηρακλείου, υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, κύριε Βαρδαβά. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό και για τα επόμενα χρόνια, έτσι. Στη θητεία μας αυτή, και μάλιστα από το 2023, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες της παραχώρησης του 67% του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, των μετοχών, δηλαδή 67% των μετοχών, στο νέο επενδυτή, που όπως ξέρετε είναι ο Όμιλος Γκριμάλντι. Πριν από μερικές 2-3 εβδομάδες υπογράψαμε τη σύμβαση παραχώρησης, την επικαιροποιήσαμε μάλλον. Μέσα του Γενάρη θα έρθουν εδώ από την Αθήνα, το ΤΑΙΠΕΔ μαζί με τον κύριο Γκριμάντελη, για να υπογράψουμε και να οριοθετήσουμε και τις περιοχές οι οποίες θα πάνε. Μας δίνει και ήδη στρατιώτες. Αυτό νομίζω δεν είναι γνωστό. Στον επενδυτή το καινούριο. Από εκεί θα δούμε και ποιες περιοχές θα μείνουν εκτός του επενδυτή, δηλαδή δεν θα παραχωρηθούν. Και μετά αμέσως θα πάει στη Βουλή για επικαιροποίηση. Στην επικαιροποίηση, την ημερομηνία που θα γίνει η επικαιροποίηση της σύμβασης από τη Βουλή, την ίδια ημερομηνία θα γίνει και η οριστική παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στο Δήμο Ηρακλείου, που και αυτή την ολοκληρώσαμε μέσα στο 23 από εμάς, θα έχει ολοκληρωθεί. Και την ίδια ημερομηνία θα δημιουργηθεί και ο νέος δημόσιος πλέον φορέας, αυτός δεν θα ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, θα είναι εκτός ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος θα έχει στη δικαιοδοσία του πλέον τη διαχείριση του ενετικού λιμένα, των υλοπεραμάτων, του λιμανιού της Σάρβης, του Κερατόκαμπου και του Ρέντα. Α, είναι και τα λιμάνια του. Μαζί με κάποια κτίρια τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί στο νέο επενδυτή. Αυτό σημαίνει ότι οριστικά δεν υπάρχει, δεν τίφτε θέμα για το ενετικό λιμάνι. Με τις μέχρι τώρα επίσημες, όχι επίσημες, ενημερώσεις που έχουμε, το ενετικό λιμάνι πάει στο νέο φορέα. Γιατί είναι και λίγο δύσκολο αμέσως από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου να μεταπηδήσει στο Δήμο. Πρέπει πρώτα, εάν είναι και πάει στο Δήμο, πρέπει πρώτα να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί στο Υπουργείο, η ιδιοκτησία του Υπουργείου είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και από εκεί μετά πάλι να μεταβιβαστεί στο Δήμο. Πιστεύω ότι, γιατί έχω ακούσει ότι και ο κύριος Καλογερινός, ο νέος Δήμαρχος του Ηρακλείου, είχε μεταβεί και είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για αυτό το ζήτημα. Εμείς η ενημέρωση επίσημη που έχουμε και στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί, σας λέω, μαζί με την παραχώρηση, το ενετικό λιμάνι μαζί με τα λινοπεράματα θα μείνουν στο φορέα που θα δημιουργηθεί, που θα είναι καθαρά δημόσιος, δεν θα είναι στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ. Και από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα μας το είπατε, μέσα στο Γενάρη θα γίνει η παραχώρηση. Πιστεύω ότι το πρώτο τρίμηνο του 24 θα έχει εντελώς ολοκληρωθεί η παραχώρηση και θα είναι εδώ ο κύριος Γκριμάντι,
ο οποίος στη συνάντηση που είχαμε μου φάνηκε ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, απλός. Τα δικά του σχέδια ποια είναι? Έτσι, ένα στίγμα. Δηλαδή, για να σας πω λοιπόν την αλήθεια ότι δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα με το τι σκέφτεται. Αυτό όμως που είπε είναι ότι θα αξιοποιήσει πάρα πολύ το λιμάνι του Ηρακλείου. Πιστεύει σε αυτό γιατί το θεωρεί ότι είναι ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας για τη Μέση Ανατολή και την κεντρική Ευρώπη. Θα κάνει ένα διακομετακομιστικό κέντρο που θα φέρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τη Ασία, τα οποία μετά θα φορτώνει σε δικά του πάλι πλοία, να τα υιοθετεύει στην κεντρική αγορά και στη Μέση Ανατολή. Από σημαίνει ότι ίσως αλλάξει και λίγο χρήση, ή τέλος πάντων επεκταθεί η χρήση. Σίγουρα, γιατί για να επενδύσει τόσα χρήματα αυτός εκεί, σημαίνει ότι πρεσβεύει να τα αποσβέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για να γίνει αυτή η απόσβεση πρέπει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών, πρέπει να αυξήσει τα κέρδη. Όλα αυτά όμως είναι ένας κύκλος, γιατί για να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών χρειάζονται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέα έργα υποδομών. Όλα αυτά θα δώσουν μια όθηση στο λιμάνι, την οποία εδώ είμαστε. Θα δούμε αν διαψευθούμε ή επαληθευθούμε στην πάροδο του χρόνου. Να, θα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι ξεπερνώ το χρόνο, αλλά επειδή το ρωτάνε και διάφοροι. Ναι. Επειδή, κύριε Βαρδαβά, λέμε παραχώρηση, αξιοποίηση, καινούριος φορέας κτλ. Και επειδή υπάρχουν εργαζόμενοι και στον οργανισμό λιμένος, υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο θα πρέπει αυτοί να ανησυχούν? Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι και ανησυχούν. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα ότι δεν ανησυχούν. Όμως εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως είναι η σύμβαση, πιστεύω ότι είναι μια σκληρή σύμβαση για τον ιδιώτη, πράγματι, γιατί δίνει το δικαίωμα στους εργαζόμενους να παραμείνουν στις εργασίες τους, δεν μπορεί να διώξει κανένα για ένα χρόνο και στο διάστημα αυτό του ενός έτους, από την ημερομηνία που θα επικαιροποιηθεί από τη Βουλή, οι εργαζόμενοι θα έχουν ανα πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, ούτως ώστε να μετατακτούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Και είναι υποχρεωμένος ο ιδιώτης να τους αφήσει. Άρα υπάρχει ένα μαξιλαράκι, η εξασφάλιση της εργασίας για τους υπαλλήλους είναι δεδομένη. Λοιπόν, κύριε Βαρδαβά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε. Να είστε καλά. Και πάλι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Μέρη, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.